Στη σημερινή συζήτηση καλούμαστε να κάνουμε τοποθέτηση επί της αρχής του νομοσχεδίου. Όμως αναρωτιέται πραγματικά κανείς ποια είναι η κοινή αρχή σε ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διατάξεις για την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, διατάξεις σχετικά με τον νέο πτωχευτικό κώδικα και τους πληστηριασμούς, διατάξεις για τον ένφια, το αγροτικό πετρέλαιο, τα λοιπάσματα, για το ακατανόμαστο πλέον τσίπουρο όπως το έχει καταντήσει, μέχρι και τις χρήσεις γυαλού και πάει λέγοντας. Όλα αυτά είναι σε ένα νομοσχέδιο που καταθέσεται προχτές το βράδυ για να συζητηθεί σήμερα το πρωί στην Επιτροπή, την ώρα μάλιστα που ένα μεγαλύτερο πολυνομοσχέδιο, περίπου πάλι εφόλης της ύλης, συζητιέται παράλληλα στην Ολομέλεια. Έτσι λοιπόν, αυτό που μοιάζει να προσυδειάζει πιο πολύ σε αρχή του νομοσχεδίου και να ταιριάζει με τη λογική των περισσότερων από τις ρυθμίσεις, είναι μάλλον η παροιμία «να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι». Αυτή είναι η λογική των μέτρων που νομοθετείται σήμερα, που με όσο πανηγυρικό τόνο κι αν τα παρουσιάζεται, δεν μπορεί να κρυφτεί ότι αποτελούν ασπιρίνες και μάλιστα προσωρινές, όπως και εσείς λέτε, και τελικά είναι η πραγματικότητα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια κατάσταση που δημιούργησε η δική σας πολιτική, είτε μιλάμε για τα πρόσφατα νομοθετήματα της κυβέρνησης, όπως τις επιπτώσεις της κατάργησης της προστασίας της πρώτης κατοικίας, το νέο πτωχευτικό κώδικα, είτε τη συνολική και διαχρονική σας ευθύνη για τα βάρη που έχετε φορτώσει στο λαό και εσείς και οι προηγούμενοι που τους έχουν οδηγήσει στην υπερχρέωση, στους τσακισμένους μισθούς, την ανεργία και την υπερφορολόγηση. Όπως, για παράδειγμα, με τον ουδέν αμονιμότερο του προσωρινού φόρου του ένφια. Αυτή βέβαια η λογική διατρέχει συνολικά την πολιτική σας. Γιατί την παραπάνω παροιμία θα μπορούσαμε να τη βάλουμε και τίτλο στο χθεσινό διάγγελμα του κύριου Πρωθυπουργού, που εξειδικεύθηκε και από τις εξαγγελίες των Υπουργών, όπως και πριν από λίγο επανέλαβε εδώ στη συζήτηση ο κύριος Υπουργός. Τι άλλο αν όχι κοροϊδία είναι να μιλάει ο Πρωθυπουργός για μέτρα ανακούφισης, την ώρα που οι παράγοντες και οι αιτίες που ευθύνονται για την ενεργειακή φτώχεια, τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια, ζουν και βασιλεύουν. Και δεν αντιμετωπίζονται, ιδιαίτερα αν θέλετε και για τους πιο ευάλωτους από αυτούς, με μερικά σέντς την ημέρα για ελάφρυνση στη βενζίνη και στο ρεύμα. Κανένα μέτρο που εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική δεν πρόκειται να αναπληρώσει ούτε ένα μικρό μέρος των μεγάλων ανατιμήσεων, που είναι αποτέλεσμα της ευρωενωσιακής πολιτικής της απελευθέρωσης ενέργειας, της απολιγνητοποίησης και των ενεργειακών ανταγωνισμών που εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις και που πληρώνουν οι λαοί πολύ ακριβά, ανατιμήσεις μάλιστα που θα είναι μόνιμες και όχι προσωρινές όπως οι ελαφρύνσεις που ανακοινώνονται. Αν λοιπόν ο δρόμος παραμένει ανηφορικός για το λαό, αυτό συμβαίνει γιατί η πηξίδα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήταν βέβαια και των προηγούμενων, αποτελούν οι λεγόμενες αντοχές της οικονομίας, δηλαδή η υπεράσπιση των κερδών των λίγων. Το ελάχιστο αυτή τη στιγμή για να ανακουφιστούν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα είναι η κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στα καύσιμα και όχι τα όρια που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης, οι αυξήσεις στους μισθούς, ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τους ανέργους. Η πραγματική λύση στην ουσία βρίσκεται στον αγώνα για να αξιοποιηθεί σχεδιασμένα το σύνολο των ενεργειακών πηγών της χώρας, ο λιγνίτης, υδρογονάνθρακες, η γεωθερμία, ΑΠΕ, προς όφελος των λαϊκών αναγκών για να πάψει ενέργεια να αποτελεί εμπόρευμα. Ανάμεσα λοιπόν στα κυβερνητικά μέτρα και στις ανάγκες του λαού υπάρχει τεράστιο αχανές χάσμα. Τον ίδιο λοιπόν εμπεγμό συνεχίζεται στο λαό και με το σημερινό νομοσχέδιο. Γιατί όχι μόνο τα όποια μέτρα συνεχίζουν να κινούνται στη λογική να παίρνετε από τους φτωχούς για να δίνετε στους πιο εξαθλειωμένους, αλλά ακόμα και για τις περιπτώσεις των πιο ευάλωτων,
αυτούς για τους οποίους θεσπίζεται, για παράδειγμα, η υποτιθέμενη συνεισφορά του δημοσίου για την προστασία, για την αναστολή των πληστηριασμών. Τι κάνετε? Παρατείνετε για λίγο το ξεσπίτωμα. Με την αναστολή των πληστηριασμών που απελευθερώθηκαν με την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, και αυτό για να καλύψετε το χρόνο μέχρι τη δημιουργία του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης κατοικίας, δηλαδή του φορέα που ψηφίστηκε στον πρόσφατο πτωχευτικό κώδικα, αυτόν τον ιδιωτικό φορέα που περιλαμβάνει από τράπεζες μέχρι κάθε είδους επιχείρηση αρπακτικό που καραδοκεί στην πραγματικότητα να κάνει business με τα σπίτια του κόσμου. Δηλαδή, δίνεται μια προσωρινή παράταση μέχρι να τους ξεσπιτώσετε για να γίνουν νικάριδες στο σπίτι τους, με τη μόνιμη απειλή της έξωσης και του πληστηριασμού να κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης των δόσεων. Και για να τους δώσετε δηλαδή αυτό που βαφτίσατε δεύτερη ευκαιρία, να ξαναγοράσουν από την αρχή το σπίτι τους μετά από 12 χρόνια που θα πληρώνουν ενοίκια και μάλιστα στην εμπορική αξία που θα ορίσει ο φορέας. Αυτό δηλαδή που βαφτίζεται προστασία των πιο ευάλωτων. Αυτό έρχεστε να αντιμετωπίσετε και με αυτό το υποτιθέμενο, αυτή την υποτιθέμενη συνεισφορά του κράτους. Δηλαδή να θυμίσουμε ότι μιλάμε για τα κατώτατα ετήσια εισοδήματα και μάλιστα έχοντας βάλει και στο προηγούμενο νομοσχέδιο του πτωχευτικού κώδικα την προϋπόθεση της σημαντικής μείωσης των οικογενειακών εισοδημάτων του τελευταίου εξάμηνου, πετώντας ακόμα περισσότερους έξω από την προστασία. Δηλαδή όσους έχουν γίνει φίλο και φτερό τα στοιχεία τους και έχει αποδειχθεί ότι βρίσκονται στον πάτο της φτώχειας. Και η σημερινή συνεισφορά του δημοσίου, όπως και αυτή η επιδότηση του ενοικίου των 70 έως 210 ευρώ ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη που υπάρχουν στην οικογένεια, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ. Που αυξάνεται μέχρι και τα 210 ευρώ επιδότηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Μια επιπλέον εξασφάλιση στις τράπεζες ότι θα καταφέρουν να εισπράξουν και μάλιστα εγγυημένα από το δημόσιο τις απαιτήσεις τους. Γιατί τα ποσά αυτά, ακόμα και στην περίπτωση που ο φιλέτης δεν καταφέρει να είναι συνεπής στη δόση και τελικά χάσει τη ρύθμιση, άρα και το σπίτι του, δεν ζητούνται πίσω από τις τράπεζες, ζητούνται όμως το σύνολό τους πίσω από τους οφειλέτες και μάλιστα με τόκο 2%. Από αυτούς δηλαδή που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των δόσεων, δηλαδή από αυτούς που κυριολεκτικά πνίγονται στα χρέη. Από αυτούς τα ζητάτε πίσω και με τόκο. Να γιατί σας λέμε ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις δεν αποτελούν παρά προστασία στις τράπεζες για να εξασφαλίσουν την ίσπραξη των απαιτήσεών τους, που θα ήταν αμφίβολο, αν όχι αδύνατο, να εισπραχθούν με διαφορετικό τρόπο σε μια περίοδο που η αδυναμία των πληρωμών είναι η καθημερινότητα για την πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών, με την ακρίβεια να εξανεμίζει τα ήδη σμπαραλιασμένα εισοδήματά τους. Γιατί αν θέλετε να προστατεύσετε τους ευάλωτους, αν θέλετε να τους επιτρέψετε να ανασάνουν, τότε θα προχωρούσατε σε γενναίο κούρεμα των χρεών τους για να πληρώσουν τα σπασμένα της κρίσης για μια φορά οι τράπεζες και όχι να πληρώνουν ξανά και ξανά τα λαϊκά στρώματα οι φτωχότεροι για τη διάσωση των πιο εξαθλειωμένων. Σε αυτή την κατεύθυνση της ουσιαστικής ελάφρυνσης των λαϊκών στρωμάτων από τα συσσωρευμένα και μη διαχειρίσιμα χρέη σε τράπεζες, σε φορείς, σε ασφαλιστικά ταμεία, που είναι απόρρια της επίθεσης που δέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, είναι η πρόταση νόμου που κατ' επανάληψη έχει καταθέσει το ΚΚΕ και σε αυτή, όπως και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, την οποία αρνήστηκε να φέρεται προς συζήτηση στο όνομα των αντοχών της οικονομίας. Βασική λογική της πρότασης του ΚΚΕ είναι η δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών προς τις τράπεζες, με διαγραφή των τόκων και κούρεμα στο μισό του κεφαλαίου με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει για στεγαστικά δάνεια ως 200.000 ευρώ, αλλά και μέρος των οφειλών προς το δημόσιο, τα ταμεία, μείωση των επαγγελματικών δανείων των μικρών επαγγελματοβιοτεχνών, αλλά και των φτωχών αγροτών στο 30% αν συνεχίζουν να διατηρούν την επιχείρησή τους και στο 50% για όσους έχουν κλείσει και έχουν μείνει άνεργοι για δάνεια ως 400.000. Επίσης, περιλαμβάνει μια σειρά άλλα μέτρα που αφαιρούν
μέρος των βαρών, ώστε πράγματι να μπορούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους και όχι να σέρνονται στο διηνεκές, στην ομοιρία των δόσεων. Ακόμα μεγαλύτερο εμπεγμό βέβαια, αν δεν αγγίζει και τα όρια του θράσους, αποτελεί να παρουσιάζεται ως επιτυχία την όποια μείωση των συντελεστών του έμφυα. Και πραγματικά δεν θα μπούμε στη συζήτηση να μετρήσουμε πόσο κερδίζει και πόσο χάνει ο καθένας μετά και την αύξηση των αντικειμενικών αξιών ή την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου και πάει λέγοντας, γιατί αυτή η εξίσωση δεν πάβει να βγάζει χαμένο το λαό που συνεχίζει να πληρώνει ενίκιο στο σπίτι του, που συσσωρεύει τις δόσεις του ένφια μαζί με άλλες τόσες δόσεις σε εφορία, ΔΕΗ, ταμεία, τράπεζες και το οικογενειακό ταμείο να παραμένει μόνιμα μείον. Το μόνο δίκαιο μέτρο που θα έπρεπε να συζητάμε για τον ένφια είναι η κατάργησή του και όχι να πανηγυρίζουμε για τη μονιμοποίηση ενός άδικου χαρατσιού που δεν λέτε να ξεφορτώσετε από τις πλάτες των μισθωτών των λαϊκών στρωμάτων στο σύνολό τους. Ένα άδικο μνημονιακό και προσωρινό υποτίθεται φόρο που μας ζητάτε να σας χειροκροτήσουμε που μας τον φορέσατε φέση, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, και αντιπολιτεύεστε τους εαυτούς σας επιδιδόμενοι σε μια παροχολογία γύρω από τη μείωση και όχι την κατάργησή του. Και για να σας προλάβω, επειδή από τώρα φαντάζομαι να ακούω τον Υπουργό να λέει ότι κάνουμε πλειοδοσία και ότι αν εφαρμόζετε τις προτάσεις μας θα τεινάζετε τον προϋπολογισμό στον αέρα, θα σας πω από πού θα καλύψετε τη διαφορά από την κατάργηση του ένφια και θα σας μείνει μάλιστα και κέρδος στο ταμείο. Για να σας κάνουμε και μια πρόταση να έχετε και φορολογικά έσοδα, πλεόνασμα θα σας αφήσει και θα σας το κοστολογήσουμε κιόλας για να μην μας λέτε ότι είναι και μη κοστολογημένες οι προτάσεις. Και μάλιστα δεν το κοστολογούμε εμείς, το έχει ήδη κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι ή δεν είναι ψηφισμένος νόμος από το 2002, 20 χρόνια δηλαδή τώρα, ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων των νομικών προσώπων, ο ΕΦΑ, ο οποίος από την πρώτη μέρα που ψηφίστηκε δεν εφαρμόζεται. Πόσες είναι οι απώλειες εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό από αυτή την απαλλαγή των επιχειρηματικών ομίλων κάθε χρόνο, εδώ και μία εικοσαετία, που δεν εφαρμόζεται ένας ψηφισμένος νόμος, γιατί αλλού και αλλού σας πιάνει ανατριχύλα, σας ενοχλεί όταν λέμε ότι κάποιος αντιλαϊκός νόμος θα μείνει στα χαρτιά, ενώ εδώ τον κρατάτε στα χαρτιά και δεν τον εφαρμόζει η κυβέρνηση ή μάλλον οι κυβερνήσεις, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και εσείς κύριοι του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, μετρήστε πόσες κυβερνήσεις έχουν αλλάξει από το 2002 και βγάλετε τα χρέη σας προς τους κρατικούς προϋπολογισμούς. 4 δις κάθε χρόνο κοστολογεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και όχι εμείς, τις απώλειες εσόδων από τη μη εφαρμογή επί 20 χρόνια του ψηφισμένου νόμου του ΕΦΑ που επιβάλλει φορολογία στην ακίνητη περιουσία των επιχειρηματικών ομίλων. Αν θέλετε πραγματικά δηλαδή να τα πάρετε από τους έχοντες και να κάνετε έστω και κατελάχιστον μια φορά να πάρετε μέτρα με ταξικό πρόσημο. Πόσα είναι με βάση την επίσημη, μάλλον με θετικό για τα λαϊκά στρώματα ταξικό πρόσημο, γιατί αλλιώτικα παίρνετε πολλά. Πόσα είναι με βάση την επίσημη έκθεση φορολογικών δαπανών που συνόδευε το φετινό κρατικό προϋπολογισμό τα έσοδα από την προηγούμενη χρονιά από τον αντιλαϊκό ένφια, που και εκεί βέβαια υπάρχουν απαλλαγές στη φορολόγηση νομικών επιχειρήσεων που έχουν ακίνητη περιουσία ή και στις offshore εταιρείες ναυτιλιακών επιχειρήσεων και άλλα. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα έσοδα του ένφια στην περασμένη χρονιά. Δηλαδή, αν πλήρωναν τα νομικά πρόσωπα οι επιχειρηματικοί όμιλοι των ΕΦΑ, δεν θα χρειαζόταν να υπήρχε ο ένφια και θα περίσευαν και 1,5 δισεκατομμύριο στον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, 1,1, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τα μέτρα που ανακοινώσετε σήμερα, θα έμενε και πλεόνασμα για να είστε και πιο γαλαντόμοι σε αυτού του είδους τις ελαφρύνσεις. Για να μην μιλήσουμε για πόσες άλλες φοροαπαλλαγές που διαμορφώνουν σταθερά την κραυγαλαία δυσαναλογία στη συνεισφορά
στα φορολογικά έσοδα του κράτους, στο 5% για τα νομικά πρόσωπα και στο 95% για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι η ισονομία σας και τα κοινωνικά μέτρα που παίρνετε. Για να μην μιλήσουμε για άλλου είδους κραυγαλαίες ελαφρύνσεις, όπως για παράδειγμα τη μείωση στο φόρο στα διανεμόμενα κέρδη, που ξεκίνησε σε μια συμβολική κίνηση πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνοντας από τα μνημόνια, για να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία σε συμβολική εντελώς φορολόγηση, για να βλέπουμε τελικά ποιοι είναι και οι συμβολισμοί των φοροαπαλλαγών που επιλέγετε. Σταματήστε λοιπόν να πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες στο λαό, όταν όλοι σας είστε εκτεθειμένοι από την αντιλαϊκή πολιτική που επιλέγετε να εφαρμόσετε σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων για να διαφυλάξετε όχι απλά την επιβίωση, αλλά και την απρόσκοπτη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί και σε σχέση με τα μέτρα που αφορούν τους αγρότες, δεν φτάνουν ούτε για ζήτο για να ανακουφιστούν πραγματικά από τις συνέπειες της ακρίβειας, από τις επιπλέον συνολικές επιπτώσεις του πολέμου που φορτώνεται ο λαός και κάνουν ακόμα πιο ζωφερή την ήδη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν. Δεν αρκούν πραγματικά για τους βιοπαλλεστές αγρότες για να αλλάξουν, αν θέλετε, το μόνιμο αρνητικό ισοζύγιο στο εισόδημά τους. Στις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής θα τοποθετηθούμε πιο αναλυτικά και για τα υπόλοιπα μέρη του νομοσχεδίου και για τις επιμέρους διατάξεις αυτού. Είναι προφανές ότι επί της αρχής καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.